δώσει ο Θεός τη χαρά και την ευκαιρία να αποκτήσουμε ένα παιδάκι. Άγγελος Κυρίου ανήγγελε σε αυτό το αντρόγινο ότι αν θα συλλάβει και θα αποκτήσει την Παναγία μας και στην ηλικία 60 ετών απέκτησε και πήρε τη χάρη από το Θεό. Όσοι έχουν προβλήματα τεχνίας και την παρακαλέσουν να του βοηθάει και να του δίνει τέκνο. Υπήρχαν αντρόγινα που μέχρι και 35 χρόνια να αποκτήσουν παιδιά και με τη χάρη της απέκτησαν και τρίδημα και δίδυμα και πονίγεννα και πολύτεκνη. Ένα παλιό θαύμα που έχει σχέση με το καντήρι αυτό με τα αυγό. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τα τέλη του 1700 με αρχές του 1800, εδώ απέναντι από το Άγιον Όρος είναι το νησί της Λίμνου. Εκεί ήταν ένας Τούρκος πασάς. Αυτός ήταν άτυκνος. Έμαθε από τους Έλληνες του νησιού ότι η Αγία Άννα κάνει θαύματα και ζήτησε να πάρει τον κανόνα της Αγίας Άννης που περιέχει αντίδωρα για σμόλα δάκι, την κορδέλα και την παράκληση και κάνει το αντρόγενο 40 μέρες νηστεία και προσευχή και εμείς εδώ πέρα καθημερινώς κάνουμε 40 λίτρουγα και παρακλήση και παρακαλούμε την Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα να βοηθήσει τους αδερφούς μας, τους ατέκνους και να τους δώσει ένα παιδάκι. Ήρθαν εδώ οι Έλληνες από το νησί της Λίμνου στην Πανήγυρη. Οι περισσότεροι ήρθαν για να παρακαλέσουν και άλλοι να ευχαριστήσουν την Αγία Άννα για ένα θαύμα. Και ζήτησαν από τους πατέρες να πάρουν τα δώρα αυτά. Αλλά λόγω ότι ήταν μουσουλμάνος και η Εκκλησία μας τα αποχωρεύει, οι πατέρες δεν δώσαν. Μόλις το έμαθε αυτό, ο Τούρκος ο Πασάς θύμωσε. Έστειλε φυρμάνι απειλές ότι θα καταστρέψει εδώ την σκήτη, θα σφάξει και τους πατέρες. Για να μην γίνει αυτό το πράγμα, οι πατέρες απεφάσισαν και στείλαν ανευλόγητα. Τα πήρε με πίστη ο Τούρκος, έκανε 40 μέρες νηστεία. Εκτέλεσε τον κανόνα ακριβώς όπως τον έλεγε και παρακαλούσε με δάκρυα την Αγία Άννα να τον βοηθήσει. Και είπε: Αγία μου Άννα, δώσ' μου ένα παιδάκι. Εγώ θα σου κάνω ένα καντίνι ασημένιο, όσα κιλά θα είναι το παιδί που θα μου προσφέρει. Έτσι βλέποντας η Αγία Άννα την πίστη του μετά από 40 μέρες αφού τέλειωσε, απέκτησε και μετά από κάμποσο καιρό έκανε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Έδωσε σε κάποιο χρυσοφό να κάνει το καντήλι, αλλά ο χρυσοφός έκλεψε το βάρος στο σημείο για να προσθέσει ο Τούρκος στο τάμα του, έκανε αυτό το ασημένιο αυγό που το πρόσθεσε από κάτω. Έτσι το έστειλε εδώ και γράφει ημερομηνία 1800 και από το 1800 φαίνεται εδώ στην εικόνα της Αγίας Άννης και μαρτυρεί το θαύμα. Εδώ το λέμε το καντήλι του Πασά. Έτσι και αυτές τις ημέρες γεννήθηκαν πάρα πολλά παιδάκια με τη χάρη της Αγίας Άννης που μας πήραν και μας διοικηθήκαν και στην Αθήνα και στον Βόλο και στην Βέρεια και στην Επανομή και στην Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη και ήρθανε πάρα πολλοί γονείς εδώ πέρα και μας φέραν και μερικές φωτογραφίες, μας διοικηθήκαν και μερικά θέματα. Εκτός από θέματα τεχνίας, η Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα βοηθάει και σε θέματα εγκυμοσύνης, σε νεογέννητα παιδιά, σε γυναικολογικά προβλήματα, σε οικογενειακά προβλήματα, σε τροχαία δυστυχήματα και σε πολλές άλλες ασθένειες και σε καρκίνες. Ευχόμαστε και σε εσάς η Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα να σας βοηθάει, να σας δίνει υγεία και στην ψυχή και στο σώμα και να σας αξιώσει να ξανάρθετε εδώ να προσκυνήσετε την μητέρα της Παναγίας μας, τη γιαγιά του Χριστού μας και γιαγιά δικιά μας. Εδώ στην Χερσόνησο του Άθωνος υπήρχαν μερικές πόλεις. Εδώ κάτω στην παραλία μας ήταν η Βουλή της Χερσονήσου. Γι' αυτό η παραλία μας ονομάζεται Βουλευτήρια. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που έγινε στα Ιεροσόλυμα, κάθε Απόστολος του Χριστού έριξε πλήρω να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Έτσι και η Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού έριξε κλήρω και ο κλήρος έπεσε να πάει στη χώρα της Ιβηρίας, τη λεγόμενη Γεωργία. Προτού να ξεκινήσει από τα Ιεροσόλυμα, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παναγία και της είπε: «Δεν είναι θέλημα του Κυρίου και του Υιού σου να πας στην χώρα αυτήν, αλλά θα πας στην Χερσόνησο το Άθωνο που είναι στη Μακεδονία. Εκεί θα πας να κηρύξεις, εκεί θα γίνει ο κλήρος σου και ο λαός σου και το όρος αυτό θα αφιερωθεί σε σένα». Έτσι η Παναγία μας πήρε την αγγελία από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Με τρεις Αποστόλους, ο ένας ήταν και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και εκείνος ήταν από τα Ιεροσόλυμα
ήρθαν θαυματουργικώς εδώ πέρα και προτού να φτάσουν όλα τα είδωλα της Χερσονήσου άρχισαν να μιλούν και να λένε «Άνδρες του Απόλλωνα, κατεβείτε προς το λιμάνι του Κλίμεντα να προϋπαντήσετε τη Μητέρα του Θεού». Τη στιγμή που επάτησε η Παναγία μας σε αυτόν τον τόπο, όλα τα είδωλα πέσαν και γίναν κομμάτια. Η Παναγία μας εκήρυξε το Ευαγγέλιο και πολλοί Έλληνες πιστέψαν στο Χριστό και γίναν χριστιανοί. Ευλόγησε τον τόπο αυτόν και είπε «Ο τόπος αυτός αφιερώθηκε από τον Υιό μου εις εμένα. Εδώ θα γίνει ο κλήρος μου και ο λαός μου». Έτσι οι πατέρες της Χερσονήσου αυτής είναι ο κλήρος και ο λαός της Παναγίας μας και εσείς είσαστε οι προσκυντές που έρχεσαι να προσκυνήσετε, να πάρετε τη χάρη και την ευλογία του Θεού και της Παναγίας μας. Εδώ κάτω στην παραλία, στο σημείο που ήταν η βουνή της Χερσονήσου, χτίζεται η Μονή των Βουλευτηρίων, που ο ναός ήταν αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Από το 1007 έχουμε ασκητές μοναχούς που κατοικούν εδώ πάνω σε διάφορα ασκητήρια και ερημητήρια. Τα τέλη του 14ου αιώνα, οι πειρατές καταστρέφουν το μοναστήρι και οι μοναχοί που σώνονται με τελευταίο τον ηγούμενο τον Άγιο Γερόντιο ανεβαίνουν εδώ ψηλά και ξεκινούν την ίδρυση της Κήτεως. Πρώτα χτίσανε τρεις μικρούς ναούς. Ο πρώτος προς τα δεξιά της Κήτεως αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ο δεύτερος προς τα αριστερά αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο τρίτος ναός εδώ στο κέντρο αφιερωμένος στην Αγία Θεοπρομή το Ράμα που την έκτισε ο γέροντας Γερμανός μοναχός. Λόγω ότι εδώ στις Κήτη μας έχουν πάρα πολλές πηγές αυξήθηκε πάρα πολύ ο μοναχισμός. Πριν το 16ο αιώνα ονομαζόταν Σκήτη της Λάβρας. Μετέπειτα ονομάστηκε Σκήτη της Αγίας Άννη. Το 1600 χτίζεται ένας μεγαλύτερος ναός εδώ στο κέντρο, αφιερωμένο πάνω στην Αγία Θεοπροβήτωρά. Εμπλουτίστηκε μωρές, τοιχογραφίες και άλλα κειμήνια και ήρθε και το ιερό λείψανο της Αγίας Άννης στο αριστερό πόδι από το Ιεροσόλυμο και από τότε βρίσκεται εδώ. Το 1750 είχε 300 και μοναχούς, ένα επαρκούς ο δεύτερος κατά σειρά ναός και απεφάσισαν να χτίσουν αυτό που σήμερα κατοικούμε. Για να χτιστεί όμως ένας τέτοιος ναός σε αυτό το σημείο χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος και μόχο. Εδώ τα μοναστήρια του Αγίου Όρου σταυτίσαν οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης, μεγάλη άρχοντας του Παλατίου. Τα πλούτησαν με μετόχια, με χτήματα, με εισοδήματα και δωρεές. Ενώ εδώ στις κήτες του Αγίου Όρου σταυτίσαν οι ασκητές πατέρες με πάρα πολύ κόπο και με μόχθο. Προπαντός εδώ αυτή τη σκήτη που είναι η πιο δύσκολη και δύσβατη σκήτη όπως είδατε και εσείς, έχει πάνω από 2.000 και σκαλοπάτια. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και μόχθος. Οι πατέρες δεν είχαν δυνατότητες πολλές, κάναν διάφορους εράνους, συγκέντρωσαν τα χρήματα και το 1752 ξεκίνησε το χτίσιμο του ναού που κράτησε 5 χρόνια. Τα υλικά όλα κουβαλήθηκαν με την πλάτη, δεν υπήρχαν ζώα και μεταφορικά μέσα και 50 μοναχοί κουβαλούσαν την πέτρα από το βουνό, άλλοι τα υλικά από την θάλασσα, άλλοι βοηθούσαν στο πελέκημα της πέτρας και άλλοι στο χτίσιμο του ναού. Έτσι έπεσε πάρα πολύ σκόπος και υδρότας για να τελειοποιηθεί αυτό το συγκρότημα, αυτός ο ναός. Όταν τελειοποιήθηκε ο ναός θέλησαν να τον αγιογραφήσουν. Ήταν δύο πάρα πολύ καλοί αγιογράφοι, ο Κωνσταντίνος και ο Αθανάσιος από την Κοριτσά. Αυτοί αγιογραφήσαν τη Μονή Φιλοθέου Ξηροποτάμου και την Ξενοφόντο. Πήγανε μια αντιπροσωπεία μοναχών, τους είπαν για τον ναό και πόσο στοιχίζει για να γίνει. Όταν όμως ήρθαν εδώ οι αγιογράφοι και είδαν τον ναό, ζητήσαν τα τριπλά σε χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Οι πατέρες στεναχωρηθήκαν, τους παρακάλεσαν να μείνουν με την τιμή που είχαν πει και ότι θα τους βοηθούσε και η Αγία Θεοπρομή τον Άννα και αν βρίσκαν και άλλα χρήματα θα τους δίνουν. Αυτοί όμως δεν συμφώνησαν και αποφάσισαν να φύγουν, να πάνε και την ιερά μονή της Μεγής της Λάβρας να βρουν δουλειά. Ο δρόμος που πάει είναι από το πάνω από το Καμπαναριό, πάει στην κορυφή του Άθωνου, πάει στην Κερασιά, πάει στα Καυσοκαλίδια, πάει στη Λάβρα. Ανεβαίνοντας μισή ώρα ανηφόρα, συνάντησαν 5 κυρίους. Αυτοί 5 κύριοι ήταν 5 άγιοι. Πάμε από εκεί να τους δείτε. Αυτοί οι 5 κύριοι ήταν ο Άγιος Ευφράτιος, Αυθέντιος, Ευγένιος, Μακάριος, Ορέστιος. Άγιος Ευφράτιος, ο πρώτος από εδώ, τους χαιρέτησε, τους ρώτησε από πού είναι.
ποια είναι η καταγωγή του, ποιος είναι ο σκοπός του κρυφτεύματος. Η αγιογράφη ήταν όλο το ιστορικό του. Τότε ο Άγιος Ευστράτος τους είπε ότι αυτό που κάνετε δεν ήταν σωστό, γιατί είχατε συμφωνήσει αυτά τα χρήματα. Θα πάτε πίσω, θα γεωγραφήσετε τον ΟΟ και τα υπόλοιπα χρήματα θα τα δώσουμε εμείς. Αλλά θέλουμε μια χάρη από εσάς να γεωγραφήσετε μέσα στον ΝΑΟ σε αυτό το σημείο τους Αγίους Πέντε Μαρτύρων που εορτάζουν στις 13 Δεκεμβρίου. Συμφώνησαν οι αγιογράφοι. Τότε γυρίζει ο Άγιος Ευστράτιος και ρωτάει την παρέα του. Εσύ Αυξέντη, Ευγένη, Μαρδάρη, Ορέστα, συμφωνείτε με αυτά που λέω? Συμφωνούμε, Στράτη, και λέμε ότι αυτό που κάναν δεν ήταν σωστό. Τότε λέει ο Άγιος Ευστράτιος προς όλους: πάμε κάτω στη σκήτη να τα πούμε με τους πατέρες. Ενώ κατεβαίναν προς τα κάτω, προτού να φτάσουν στα προ-τελευταία σπίτια της σκήτης μας εδώ πάνω, ο ένας αδερφός γύρισε και λέει στον άλλο: να ρωτήσουμε από πού είναι αυτοί οι κύριοι, να πάρουμε τη διεύθυνση για να πάμε να πάρουμε τα χρήματα. Ενώ ακούγαν τα βήματα από πίσω, γυρίσαν αλλά είχαν εξαφανιστεί. Τότε κατάλαβαν ότι με αυτούς που μιλούσαν ότι ήταν Άγιοι. Κατέβηκαν εδώ, είπαν στους πατέρες το γεγονός στο θάμα και έτσι από θάμα των Αγίων Πέντε Μαρτύρων αγιογραφήθηκε εδώ ο ναός της Κίτσης μας, που κάνανε σπάνιες αγιογραφίες που δεν υπάρχουν σε άλλα μοναστήρια του Αγίου Όρου και τους Αγίους τους κάναν ακριβώς όπως τους είδαν στο σημείο που υπέδειξαν οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες. Εδώ έχουμε τους Αγίους της Κίτσης μας. Του είχαν πρέπει να εδώ είναι ο Άγιος Γερόντιος. Ο Άγιος Γερόντιος που ήταν ο τελευταίος που ήταν ο συμφωνής από το Ιωαννίου που έπρεπε να κατέβει την 14ο αιώνα. Εδώ έχουμε τον Άγιο Νίκον τον Αγιονίκη και αυτός τον ίδιο αιώνα με τον Άγιο Γερόντιο εκ της Μονής των Βουλευτηρίων. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Εγκεφαλινίας το 1500 ήρθε εδώ, έγινε μοναχός μεγαλόστιμος και σκήτεψε μέσα σε μια σπηλιά εδώ κάτω από την εκκλησία 6 χρόνια μέσα εκεί. Εδώ έχουμε τον Άγιο Διονύσιο και Μητροφάνη, οι πρώτοι κηστές στην Εκκλησία του Αγίου Σάνη που ζήσαν το 1600, ήταν από την Κωνσταντινούπολη, ήρθαν εδώ για πιο ησυχία και προσοχή. Και είναι οι πρώτοι κηστές της Μικρής Αγίας Άνης. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν απόγονος των αυτοκρατόρων των Κομινών και ονομαζόταν Ρήτορος γιατί ήταν από τους πιο μορφωμένους μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Σοφρόνιος και ο Άγιος Σάββας ο Εκαλύμνου που κοιμήθηκε το 1949 ήταν από την Ανατολική Θράκη, είναι πρόσφατος Άγιος και ενιώσε ο μάρτυρες που στα χρόνια της Τουρκοκρατίας εμαρτύρησαν. Και πάρα πολύ Άγιοι. Τώρα θα σας βγάλουμε τα Άγια Λείψανα να τα προσκυνήσετε.